δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί? Για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τον Θεό. Μα δεν ήταν ελεήμων και πιστός? Βεβαίως και ήταν. Πάντοτε ήταν και πάντοτε είναι. Ως Θεός όμως ήταν ελεήμων και πιστός. Πρέπει όμως να γίνει και ως άνθρωπος ελεήμων και πιστός αρχιερεύσης των Θεών. Και γιατί λέει πιστός? Γιατί θέλει να σου πει ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξεις τη ζωή σου επάνω του. Είναι πιστός αρχιερεύς, που σημαίνει ότι την προσευχή σου θα την πάρει και δεν θα τη θάψει, αλλά θα την πάει κατευθείαν στον Πατέρα Θεό. Είναι πιστός, ακόμη και όταν εσύ τον αρνείσαι, εκείνος είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι πιστός, δεν πρόκειται να σε πουλήσει για κάποια άλλη αγάπη. Εκείνος δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Εκείνος ποτέ δεν θα σε βάλει σε δεύτερη μοίρα. Εσύ και εγώ τον βάζουμε και σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Εμείς πολλές φορές μέσα στην ημέρα τον ξεχνάμε. Εκείνος δεν μας ξεχνάει ποτέ. Είναι πιστός και ελεήμων αρχιερεύς.